Χαίρετε, το καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Συρίγο, στο προεκλογικό πρόγραμμα και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων κομμάτων δεν υπήρχε ένα τόσο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα όπως αυτό που αναπτύσσεται. Παρότι με την πανδημία το δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει το 200% και το πρωτογενές έλλειμμα επίσης έχει εκτοξευθεί. Τι είναι αυτό που άλλαξε τη στρατηγική της κυβέρνησης και της χώρας μας γενικότερα, η τουρκική επιθετικότητα που κορυφώνεται από το 2018 και μετά? Νομίζω το κρίσιμο σημείο είναι το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης του Νοεμβρίου του 2019. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα και αλλάζει και όλη την αντίληψη της Τουρκίας. Είναι η έμπρακτη μεταφορά του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, όπως το λένε οι Τούρκοι. Και βεβαίως είναι και όλα, βάσει αυτού είχαμε και όλη αυτή την τρομερή ένταση που υπήρξε από τον Αύγουστο του 2020 μέχρι τον Νοέμβριο του 2020, όπου οι δύο χώρες ήταν στα όρια πολεμικού επεισοδίου επί μήνες. Πρώτη φορά στα χρονικά μας μετά το 1922. Είχαν υπάρξει και άλλες περίοδοι εντάσεως. Είχαμε φτάσει δηλαδή σε μια ένταση πιο μεγάλη ακόμα και από την εποχή των ημείων το 1996. Και από το Κυπριακό το 1974. Και από το Κυπριακό το 1974 πιο μπροστά. Ναι, ναι. Ήτανε στο Κυπριακό, το Κυπριακό το 1974 υπήρχε πολεμική ένταση Ιούλιο και Αύγουστο το 1974. Στα ίμια είχαμε ένταση. Και απλώς η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα τότε, όπως λέχθηκε, και έτσι αποδέχθηκε τα τετελεσμένα που δημιούργησε ο τουρκικός κατοχικός στρατός. Τώρα έχει τη δυνατότητα και αντιδρά. Ναι, ήταν και άλλοι λόγοι το 1974. Εγώ θεωρώ, μια που ανοίγεται αυτή τη συζήτηση. Αφού έχουμε εσάς στη συζήτηση, πρέπει να την ανοίξουμε. Ωραία. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για αριθμούς. Το κρίσιμο στοιχείο για το τι έγινε το 1974 πρέπει να το αναζητήσουμε στον Δεκέμβριο του 1967 και Ιανουάριο του 1968, όταν τότε Χούντα αποδέχεται να φύγει η λεγόμενη ελληνική μεραρχία, δηλαδή μια δύναμη 9.000 ανδρών που ήταν στο νησί για την προστασία του νησιού από τυχόν εισβολή. Τότε πρέπει να το αναζητήσουμε. Το λέω αυτό διότι ακούω συχνά να λένε διάφοροι οι οποίοι μιλάνε για την περίοδο της Χούντας και την εξιτανικεύουν, λέγοντας το εξής. Επί Χούντας, λέει, κοιμόμασταν με τις πόρτες μας και τα παράθυρα μας ανοιχτά και τις πόρτες μας ξεκλείδωτες. Και μια μέρα, συνεχίζω εγώ, κοιτάξαμε έξω από το παράθυρο και είδαμε ότι οι Τούρκοι μας είχαν πάρει τη μισή Κύπρο, είναι η απάντηση. Και ο λόγος που την πήρανε είναι αυτό που συνέβη το Δεκέμβριο του 1967 με Απρίλιο του 1968, με Ιανουάριο του 1968, που αποχώρησε η ελληνική μεραρχία. Δηλαδή αυτό που λέμε προδοσία του Κυπριακού από τη Χούντα ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 1967 και το πρώτο και αποφασιστικό βήμα ήταν η συμφωνία στη συνάντηση που έγινε τότε στον Εύρο των ηγεσιών των δύο χωρών για την αποχώρηση της μεραρχίας. Ουσιαστικά είχε ανοίξει ο δρόμος. Τότε άνοιξε ο δρόμος. Ήταν ζήτημα χρόνου πότε οι Τούρκοι θα βρίσκαν την αφορμή που τους δόθηκε από το προδοτικό πραξικόπημα του 1974 να εισβάλλουν στο νησί. Δεν υπήρχε ουσιαστικά αντίσταση. Κύριε Συρίγο, σας έχω ακούσει πολλές φορές και συμφωνώ μαζί σας ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, και τονίζω το κατά παράβαση, γιατί έχει διαφορά ότι είναι παράνομο και άλλο το κατά παράβαση. Εσείς είστε πολύ πιο ειδικός και νομίζω ότι καταλαβαίνετε την διαφορά των δύο διατυπώσεων και ότι δεν παράγει διεθνές δίκαιο και ένωμη διεθνής τάξη. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι τέτοια η μεγάλη πίεση που ασκεί αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο που μας έχει εξαναγκάσει, μας έχει οδηγήσει σε συμφωνίες τόσο με την Ιταλία για την ΑΟΣ όσο και με την Αίγυπτο, τη μερική συμφωνία για την ΑΟΣ, που είναι και επώδυνη για τη χώρα μας, γιατί ουσιαστικά αποδεχτήκαμε και στη μια και στην άλλη περίπτωση ότι τα νησιά, ακόμα και η Κρήτη, δεν έχουν πλήρη επίρρεια στην διαμόρφωση της ΑΟΣ. Και αυτό είναι ένα δεδομένο στη συνεργασία που θα έχουμε με τη Λιβύη μελλοντικά για τον καθορισμό της ΑΟΣ, αλλά και με την Τουρκία, αν πάμε ποτέ στα διεθνή δικαστήρια. Λοιπόν, τα πάρουμε ένα-ένα. Το πρώτο, μπορεί να είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Το ζήτημα είναι ότι η άλλη πλευρά επιμένει διακαώς ως προς την εφαρμογή του. Και όταν έχεις κάποιον ο οποίος επιμένει διακαώς και με πολεμικά μέσα, έχεις πρόβλημα. Ασχέτως αν είναι νόμιμο, παράνομο, αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο κτλ. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, το δεύτερο. Όταν θα προχωρήσουμε σε οριοθέτηση με τη Λιβύη, θα δούμε πώς θα ληφθούν υπόψη τα νησιά τα οποία βρίσκονται στην περιοχή.
Η θέση μας είναι ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επίρρεια. Γνωρίζετε όμως ότι η Λιβύη έχει διευθετήσει στην ΑΟΣ τόσο με την Μάλτα όσο και με την Τινησία, και ακόμη και η Μάλτα που είναι κράτος αυτόνομο και αυτοδύναμο και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, δεν κέρδισε αυτά που ήθελε, γιατί θεωρήθηκε ότι δεν έχει πλήρη ως νησί πήρια στη διαμόρφωση της ΑΟΣ. Και η Λιβύη από το 2010 προς την Ελλάδα, τότε πριν πέσει ο Καντάφη, το είχε θέσει το θέμα αυτό, ότι ούτε η Κρήτη ούτε το Γαϊδουρονής, να το πω έτσι, έχει πλήρη επίρρεια, και εμείς βέβαια δεν συμφωνήσαμε μαζί του. Τώρα όμως δεν έχουμε δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα γεγονότα με την υπογραφή μας στις δύο αυτές συμφωνίες που θα χρησιμοποιηθούν στη Γενέβη. Λοιπόν, ας ξεκινήσω πρώτα για τη Μάλτα, γιατί είναι χρήσιμο αυτό. Και ευχαριστώ για την ερώτηση. Η Μάλτα έχει μέγεθος, αν δεν κάνω λάθος, 316 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Περίπου η μισή Κύπρος. Πέντε τρίτων. Όχι. Όσο είναι κάτι λιγότερο από την Άνδρο. Είναι κάτι μικρότερο από την Άνδρο η Μάλτα. Για να καταλάβουμε τι λέμε. Η Κύπρος, αν δεν κάνω λάθος, είναι 9.200 τόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λίγο μεγαλύτερη από την Κρήτη. Ναι, μεγαλύτερη. Και λίγο μικρότερη από την Κεντρική Μακεδονία. Ναι. Η Μάλτα είναι μικρότερη από την Άνδρο. Το λέω αυτό διότι είναι μεν κράτος, αλλά είναι πολύ μικρό το νησιωτικό έδαφος. Αντιθέτως, απέναντι από την Λιβύη υπάρχει η Κρήτη, η οποία έχει μέγεθος πάνω από 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι το πέμπτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου, τόσο από απόψεως πληθυσμού όσο και από απόψεως εδαφικής εκτάσεως. Δεν είναι κάτι μικρό. Τώρα, για τις δύο συμφωνίες στις οποίες αναφερθήκατε. Εδώ έχουμε τη συμφωνία με την Ιταλία, η οποία συμφωνία έγινε το 1977 και ουσιαστικά... Για την υφαλοκρηπίδα και είναι η προέκτασή της. Ακριβώς. Και επαναλήφθηκε το 2000. Και τότε όμως θυμάστε ότι είχαμε μια κρίση με την Άγκυρα και τρέξαμε να κάναμε την συμφωνία αυτή με την Ιταλία για να δείξουμε ότι έχουμε συμμάχους. Ναι, είναι μια απλοποιημένη μέση γραμμή. Τι σημαίνει απλοποιημένη μέση γραμμή? Ενώ κανονικά άμα το παίρναμε σημείο-σημείο θα ήταν η οριοθετική γραμμή καμιά 150 σημεία, όλη η οριοθετική γραμμή είναι 8-10 σημεία. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποια σημεία, σε κάποιες περιοχές παίρνει η Ιταλία εις βάρος μας περισσότερα τμήματα, σε κάποιες περιοχές παίρνουμε εμείς εις βάρος της Ιταλίας. Δηλαδή η Κεφαλονιά, να σας δώσω να καταλάβετε, παίρνει περισσότερη υφαλοκρηπίδα σε σχέση με τις υπηρετικές ακτές της Ιταλίας. Σε κάποια άλλα γιατί είναι μεγάλη απόσταση των δύο. Στους οθονούς που είμαστε κοντά και δεχθήκαμε ότι η επίρρεια είναι περίπου στο 30-33%. Ναι, γιατί στην. Και η Τουρκία το προβάλλει αυτό για το Καστελόριζο, όπως το ξέρετε πολύ καλά. Στην Κεφαλονιά πήραμε 108%. Θέλω να πω δηλαδή ότι άμα τη βάλετε κάτω τη συμφωνία στο σύνολό της, γιατί έτσι πρέπει να τις βλέπουμε, όχι απομονωμένο ένα τμήμα, βλέπουμε ότι είναι ίσα βάρκα ίσα νερά, είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Δηλαδή στο Καστελόριζο τι θα κάνουμε? Θα πούμε ότι θα πάρουμε δυτικά πιο πολύ, θα δώσουμε ανατολικά, άρα θα χάσουμε κάθε επαφή με την ΑΟΣ της Κύπρου? Εάν πάρουμε απομονωμένο το Καστελόριζο όπως επιδιώκει η Τουρκία, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Διότι η Τουρκία θα σου πει, εγώ είμαι μια κτηνώδης ακτογραμμή και απέναντί μου έχω ένα μικρό νησάκι. Αυτό που είπε και η Λιβύη προς τη Μάλτα. Ναι. Ενώ αντιθέτως λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη από το 2010, ότι τότε που πρωτοετέθη θέμα επίρρειας του Καστελορίζου από τους Τούρκους, ότι η οριοθέτηση είναι ενιαία από τον Εύρο ως το Καστελόριζο. Δεν μπορούμε να πάρουμε απομονωμένο μόνο ένα τμήμα, δηλαδή να το σαλαμοποιήσουμε όπως θα θέλει η Τουρκία. Διότι σε αυτή την περίπτωση πραγματικά θα πεις, είναι ένα πολύ μικρό νησάκι, δεν δικαιούται. Στην περιοχή όμως που είναι το Καστελόριζο φτάνουν και οι επίρρειες της υφαλοκρηπίδας της Κρήτης, της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου. Δηλαδή να το πω διαφορετικά. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε Καστελόριζο στο χάρτη. Ένα μεγάλο τμήμα της υφαλοκρηπίδας του Καστελορίζου καλύπτεται από την υφαλοκρηπίδα της Κρήτης. Δεν υπήρχε υφαλοκρηπίδα, δεν υπήρχε η Κρήτη στο χάρτη. Ένα μεγάλο τμήμα της υφαλοκρηπίδας του Καστελορίζου καλύπτεται από την υφαλοκρηπίδα της Ρόδου. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πολλές υφαλοκρηπίδες οι επίρρειες πολλών υφαλοκρηπίδων νησιών που
συμπίπτουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αυτά που προβάλλει η Ελλάδα μέχρι τώρα σε μια πιθανή προσφυγή στη Χάγη θα δικαιωθεί πλήρως? Και τι εννοούσε ο κ. Μητσοτάκης όταν είπε ότι όπως και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει συμβιβασμούς, εννοώντας φυσικά και την Τουρκία? Οπωσδήποτε μια λύση συμφωνημένη είναι καλύτερη από μια πολεμική κρίση. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και εγώ θα σας έλεγα και από προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Καλό είναι να κλείνεις ορισμένα θέματα και να τα τελειώνεις, άμα υπάρχει περιθώριο να βρεθεί συμφωνία στα βασικά. Εκεί θα ενέτασα και τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή ότι δείξαμε και σε προηγούμενες οριοθετήσεις ότι δεν είμαστε παράλογοι. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείς να πεις ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, διότι η Τουρκία έρχεται με τη θέση ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Αυτό πέραν από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ακριβώς, εξόφθαλμα. Ακριβώς. Είναι αντίθετο και προς το θέμα είναι ότι προβάλλει ότι, την αρχή της μέσης γραμμής και εκεί προβάλλει το μεγάλο δικό της όγκο απέναντι στα 10 χιλιόμετρα τετραγωνικά περίπου που είναι η μεγίστη και το 1 χιλιόμετρο περίπου που είναι το μικρό νησάκι στον Ηρώ. Ναι. Ότι δεν μπορεί να έχει πύρει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ Ηρώ. Επαναλαμβάνω ότι το κρίσιμο σημείο είναι πόσο απέχουν είναι και τα άλλα νησιά, δεν είναι μόνο η Ρόδος, δεν είναι μόνο το Καστελόριζο, είναι η Ρόδος, είναι η Κρήτη, είναι η Κάσος, είναι η Κάρπαθος, οι υφαλοκρηπίδες των οποίων φτάνουν στην περιοχή. Και λαμβάνονται υπόψη. Η Τουρκία ξεκινά με τη λογική ότι μόνο τα υπηρωτικά εδάφη έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα. Το οποίο είναι λανθασμένο. Απολύτως. Και συμφωνώ μαζί σας. Θέλω να πάμε λίγο παρακάτω. Η χώρα αγόραζε πάντα, κύριε Συρίγου, από όλες τις βασικές ισχυρές χώρες και συμμάχους στρατικού εξοπλισμού. Πάντα μοίραζε. Και για ευνόητους λόγους. Τώρα βλέπουμε ότι προτιμούμε τους Γάλλους και στα αεροπλάνα, τα Ραφάλ δηλαδή, και στις φρεγάτες και στις κορβέτες. Τι σημαίνει αυτό? Το έχουμε ζυγίσει σαν χώρα? Έχουμε πάρει, να πω έτσι, την άτυπη άδεια από την Ουάσιγκτον που φαινόταν ότι με αυτούς ήμασταν πιο κοντά πλέον για τις φρεγάτες, ή κατά κάποιο τρόπο αποδέχτηκε το αίτημα του Μακρόν και γι' αυτό βελτιώθηκαν τόσο γρήγορα και οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον της Γαλλίας, ότι εντάξει, μας πήρε το μεγάλο πακέτο στην Αυστραλία, άσε μας τώρα να πουλήσουμε στην Ελλάδα. Ο γαλλικός τύπος το αναφέρει πάντως με έμφαση αυτό και μια Γαλλίδα δημοσιογράφος το ρώτησε στο Μακρόν σήμερα. Παραδοσιακά η Ελλάδα έπαιρνε όπλα από την Αμερική και από τη Γαλλία. Αυτές ήταν δύο βασικές χώρες που παίρναμε αεροπλάνα. Υπενθυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πάρει τα πρώτα μοιράζ. Ο Αντρέας Παπαντρέου στη λεγόμενη αγορά του αιώνα την είχε σπάσει μεταξύ αμερικανικών και γαλλικών αεροσκαφών. Είχαμε πάρει τα πρώτα μοιράζ 2000 τότε. Και σε αυτή τη λογική, τα οποία τα έχουμε ακόμα και πετούν. Τα οποία τα έχουμε ακόμα και πετούν και τα οποία, να πούμε και αυτό το πράγμα, πολλά από αυτά την τελευταία δεκαετία είχαν πάψει να πετούν, διότι τους έλειπαν ανταλλακτικά από τακάκια για φρένα ή από απλά πράγματα. Και φυσικά έχουν ξεπεραστεί και τεχνολογικά, είναι γεγονός. Όχι, έγινε μια εξαιρετική δουλειά τα τελευταία 1,5-2 χρόνια και τώρα τα περισσότερα από αυτά τα μαγαζιά, αεροσκάφη, πετάνε και πάλι και προσφέρουν μια πολύ μεγάλη ανάσα στην ελληνική αεροπορία. Μέχρι να αντικατασταθούν από τα Ραφάλ, είναι γεγονός. Ναι, διότι πετάνε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι πετάνε τα F-16. Αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα, έρχομαι στο θέμα των πλοίων. Παραδοσιακά παίρναμε πλοία από διάφορες χώρες. Είχαμε πάρει από Ολλανδία, παραδείγματι, οι φρεγάτες που έχουμε είναι Ολλανδίες. Αυτά που έχουμε τώρα, ναι. Ναι. Ξέρεις που έχουμε. Είχαμε συνεργαστεί με τους Γερμανούς για τα υπερήφημα υποβρύχια και ούτω καθεξής. Και τα λέω. Τα Λέοπαρντ, ναι, στο στρατό Ξηράς, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα επιλέγουμε να πάρουμε γαλλικά πλοία. Εγώ θα έβλεπα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι βέβαιο ότι η Αμερική είναι εν γνώση της όλης ιστορίας, γιατί ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις να ενημερώνονται οι σύμμαχοι μεταξύ τους. Αυτό ήταν που ενόχλησε για τους Γάλλους την προηγούμενη στη συνεννόηση που έγινε μεταξύ Αμερικής, Αυστραλίας και Βρετανίας. Το δεύτερο σημείο είναι, θα το ενέτασα σε μία αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού την προηγούμενη εβδομάδα στον ΟΗΕ. Την θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή την όλη ομιλία. Κάπου αναφέρθηκε στην ανάγκη
να αποκτήσει αμυντική ραχοκοκαλιά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα ενέτασα το θέμα της αγοράς ευρωπαϊκών όπλων για την Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και περισσότερα, περιμένω να ακούσω τι θα ανακοινωθεί σήμερα από τον Πρωθυπουργό και το Γάλλο Πρόεδρο σε σχέση με τους όρους με τους οποίους θα πάρουν τις φρεγάδες, τι άλλο θα συνοδεύει και ούτω καθεξής. Έχει σημασία, βεβαίως αναλυτικά δεν δημοσιεύονται ποτέ αυτές οι συμβάσεις και για ευνοήτους λόγους, αλλά έχει σημασία και από τα συφραζόμενα και το τι γράφει και ο γαλλικός τύπος, το τι γράφει και ο ελληνικός τύπος, για να βγάλουμε ακριβώς, γιατί η κάθε πλευρά, ειδικά οι κυβερνήσεις, παρουσιάζουν συνήθως μόνο τις θετικές πλευρές, γιατί κάθε συμφωνία έχει και την γκρίζα της πλευρά. Δεν είναι όλα τόσο ευχάριστα και τόσο όμορφα όπως τα πιστεύουμε. Και πάμε σε αυτό τώρα. Το θετικό πάντως, αν μου επιτρέπετε κύριε Μαγκλώτη, είναι ότι ενώ πριν από περίπου 1,5 χρόνο συζητούσαμε για δύο φρεγάτες Μπελαρά κόστους 3 δισεκατομμυρίων, φαίνεται ότι έχουν ρίξει πολύ χαμηλά πλέον το κόστος των φρεγατών. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Μιλούσαμε για 4 φρεγάτες και τώρα είμαστε στο 3-1 οψιόν. Ναι. Για 4 φρεγάτες ήταν. Και κορβέτες, θα πάρουμε και 3. Ακριβώς. Που θα φτάσει συνολικά στα 5 δις. Φαίνεται ότι το συνολικό κόστος μάλλον είναι καλύτερο και αυτό έχει να κάνει ίσως και με την ανάγκη του Μακρόν να πουλήσει, γιατί πάει και αυτό σε εκλογές και να μετριάσει λίγο και το εσωτερικό κακό κλίμα που δημιουργήθηκε στην Γαλλία. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το θέμα. Επιτρέπετε, συγγνώμη που διακόπτω πάλι. Μα δεν πειράζει, διάλογο κάνουμε καθόλου. Έχω την εκτίμηση ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο και το πού θα κατασκευαστούν οι κορβέτες. Γιατί για τις φρεγάτες συνολικά θα κατασκευαστούν στη Γαλλία. Ναι. Οι φρεγάτες δεν θα έχουν συμπαραγωγή, δεν θα υπάρχει τίποτα πληγισμένο. Στις κορβέτες είναι ανοιχτό το θέμα και συζητιέται. Ναι, γιατί το λέω αυτό, διότι ο συγκεκριμένος τύπος γαλλικών κορβετών είναι ο πιο δημοφιλής μεταξύ των πολεμικών ναυτικών της Μεσογείου. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν μπούμε σε αυτή τη λογική να τις κατασκευάσουμε εδώ, θέτουμε ουσιαστικά υποψηφιότητα για να μπορούμε να κατασκευάσουμε και άλλες. Και να κάνουμε και σέρβις σε άλλους. Ακριβώς. Και να πούμε ότι οι κορβέτες είναι μικρότερα πολεμικά πλοία που είναι εκτελεστικός βραχίωνας και συνοδά πλοία των φρεγατών και ειδικά αυτών των σύγχρονων φρεγατών που μας δίνουν τη δυνατότητα πλέον και στις ανοιχτές θάλασσες να έχουμε σημαντική παρουσία, γιατί τα μέχρι τώρα πλοία μας τα πολεμικά ήταν μόνο για το Αιγαίο, για κλειστές θάλασσες στην Ανατολική Μεσόγειο που έχει ανοίξει πλέον όλο το παιχνίδι και η σύγκρουση με την Τουρκία. Είχαμε μια δυναμία στρατηγική που θα την καλύψουν οι φρεγάτες οι γαλλικές τελευταίας τεχνολογίας. Στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας υποτίθεται υπάρχει αυτή η συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών. Άκουσα να λέγεται ότι τώρα παίρνει ουσιαστικό περιεχόμενο και ότι αποτελεί και το πρώτο βήμα για να πάμε και στον Ευρωπαϊκό στρατό. Γιατί τώρα παίρνει ουσιαστικό περιεχόμενο, και να σας κάνω και μια ερώτηση ταυτόχρονα μαζί. Τα επίμαχα σημεία, τα πεδία των συγκρούσεων και των στρατητικών συνεργασιών των αμοιβαίων είναι Μεσόγειος, Μέση Ανατολή και περιοχή Σαχέλ. Μέση Ανατολή και περιοχή Σαχέλ είναι η Γαλλία, η οποία έχει και στρατό και εκεί έχει πράγματι και συγκρούσεις και συμφέροντα. Η Ελλάδα έχει στην Μεσόγειο κοινά με τη Γαλλία. Υπάρχει περίπτωση, επειδή εκεί αναπτύσσονται οι συγκρούσεις των γαλλικών στρατευμάτων με τρομοκρατικές ομάδες ή με οποιασδήποτε άλλες, υπάρχει περίπτωση να δούμε τμήματα του ελληνικού στρατού και όχι μόνο υγειονομικά όπως μέχρι τώρα, η διοικητική μέρημνα, να συμμετάσχουν σε αυτές τις στρατικές εκεί εκστρατείες του γαλλικού στρατού? Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θα δούμε ποιοι είναι οι όροι των συμφωνιών που έχουμε κάνει με τη Γαλλία. Είναι αμοιβαία. Ναι, αυτό θα το δούμε. Η Γαλλία μπορεί να πει δεν έχουμε επίθεση στο Σαχέλ. Ναι, αυτό θα το δούμε. Στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μερικές φορές κάποιες από αυτές τις συμφωνίες βοηθούν τη χώρα. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Στείλαμε μια συστοιχία πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Είναι εκείνη η συστοιχία η οποία ήταν η πιο παλιά που είχαμε, η οποία θα αναβαθμιστεί πλήρως και επιπλέον οι αξιωματικοί οι οποίοι τη συνοδεύουν θα εκπαιδευτούν όλους αυτούς τους μήνες. Είναι κάτι που άλλος το πληρώνει για να το έχει. Δεν ξέρουμε λοιπόν τους ακριβείς όρους. Τώρα, ως προς το δεύτερο ορθό σημείο που αναφέρατε για τα σχετικά άρθρα και της Συμφωνίας της Λισαβόνας,
αλλά και του καταστατικού χάρτη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή πάμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Τι σημαίνει εφαρμογή στην πράξη, θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι θετικό ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο που γίνονται οι συμφωνίες. Και εγώ θα έκανα και ένα βήμα παραπέρα, αν μου επιτρέπετε. Τον τελευταίο καιρό είχαμε δύο σοβαρές αμυντικές συμφωνίες. Η μία ήταν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και είναι η πρώτη, που έγινε τον Νοέμβριο 2020. Είναι η πρώτη συμφωνία που έχουμε, η οποία γίνεται μετά την ένταξή μας στο ΝΑΤΟ του 52, όπου κάνουμε αμυντική συμφωνία με χώρα εκτός του ΝΑΤΟ. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι αυτό τώρα με τη Γαλλία. Θα δούμε. Θα δούμε λεπτομέρειες. Πάμε παρακάτω λίγο και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί είμαι βέβαιος ότι σας πιέζει πάρα πολύ και εσάς τους χρόνους στα καθήκοντά σας. Είναι ευχάριστη η συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά. Αμοιβαία θα έλεγα. Μέχρι πού πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει η κόντρα του Ερντογάν με τη ΣΥΠΑ και πώς αυτό επιδρά σε εμάς? Πολύ σοβαρό πρόβλημα για τον Ερντογάν. Προσπαθεί να βρει τα πατήματά του με την Αμερική. Δεν μπορεί. Αυτό τον έχει εξαγριώσει. Σε αυτό το πλαίσιο θα ενέτασα και την σημερινή συνάντηση στο Σότσι με τον Πούτιν. Ερντογάν Πούτιν. Ο Ερντογάν έχει πάρει μία απόφαση. Σου λέει ότι εγώ είμαι μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, παγκόσμια δύναμη. Το αναγνώρισε και ο Βούτσισιτς αυτό, ο πρόεδρος της Σερβίας, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι, το άκουσα. Και αυτό είναι ένα πλήγμα για την ελληνική διπλωματία με το αδελφόν ορθόδοξων έθνων των Σέρβων. Ναι. Εκείνο λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι ο Ερντογάν λέει ότι εγώ είμαι μια αυτόνομη ισχυρή δύναμη, όπως δεν μπορείς να δώσεις εντολή στη Γαλλία ή στη Βρετανία τι θα κάνουνε, δεν μπορείς να δώσεις εντολή και σε μένα. Αυτή δεν είναι η αντίληψη της Αμερικής. Η Αμερική αντιλαμβάνεται την Τουρκία ως ισχυρότατη περιφερειακή δύναμη, η οποία όμως εντάσσεται στη λογική του ΝΑΤΟ και της Δύσεως. Το βλέπω δύσκολο να προχωράει όλο αυτό το... Πώς θα επηρεάσει όμως εμάς, δηλαδή όσο η Τουρκία απομακρύνεται από το ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ και κολλάει πιο πολύ στην Μόσχα και ίσως και στην Κίνα, αυτό δεν δημιουργεί ένα μέτωπο αντιπαράταξης πλέον παγκόσμιων μπλοκ στην περιοχή? Δεν κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για μας? Σε απαντήσω. Όταν η Τουρκία εμπλέκεται με μια πολύ μεγαλύτερη, ισχυρότερη αυτής δύναμη, πάβει να δημιουργεί προβλήματα άμεσα σε εμάς, όπως αυτά που έγιναν από τον Αύγουστο πέρσι μέχρι τον Νοέμβριο, όπου δημιουργούσε ένταση. Απαντά μόνον σε αυτά τα οποία θεωρεί ότι είναι προκλήσεις για αυτήν. Παραδείγματι, οι έρευνες που έκανε το γαλλικό σκάφος... Ανατολικά της Κρήτης. Στην ελληνική υφαλοκρεπίδα. Στα 10 μίλια. Πολύ κοντινή απόσταση από την Κρήτη. Θεωρήθηκαν από την Τουρκία παραβίαση του τουρκολιβικού συμφώνου. Γι' αυτό παρενέβη. Δεν πρόκειται να δημιουργήσει όμως ένταση αντίστοιχη με αυτή του περσινού καλοκαιριού και του φθινοπόρου. Το 22 που αυτοί γιορτάζουν τα 100 χρόνια ανεξαρτησίας, γιατί έδιωξαν τον ελληνικό στρατό από την Ιουνία, και εμείς φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας, γιατί επαναστατήσαμε ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό. Αυτό το παράδοξο της ιστορίας πώς το ερμηνεύεται? Θα είναι και το προεκλογικό έτος του Ερντογάν το 22. Μήπως αυτό πρημοδοτήσει και την ακόμη πιο μεγάλη ένταση, γιατί χρειάζεται ο Ερντογάν για το εσωτερικό του εκλογικό ακροατήριο? Χρειάζεται. Είναι ένα πρόβλημα αυτό που περιγράφεται, πολύ σοβαρό. Το θέμα είναι να δούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα κινηθούν τα πράγματα, ιδίως σε σχέση με την Κύπρο. Θεωρώ ότι στην Κύπρο παίζεται όλο το παιχνίδι. Και ο Στανσασιάδης βγήκε λίγο κουμπωμένος, παρότι δήλωσε αισιόδοξο ότι ο Γενικός Γραμματέας θα δώσει με την ανακοίνωση του ένα νέο πλαίσιο και ένα νέο δικό χάρτη, και ο Τατάρ είπε ότι εντάξει, ήταν πολύ καλό το γεύμα, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική και εγώ ελπίζω ότι θα το καταλάβουν όλοι. Εγώ θα έδινα μεγαλύτερη σημασία στις έρευνες που προτίθεται να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από τον Νοέμβριο και μετά. Με την ExxonMobil, εκεί θα είναι και το κρίσιμο τεστ. Ακριβώς, εκεί είναι το κρίσιμο τεστ. Θα φανεί και πόσο οι Αμερικάνοι θα στηρίξουν την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ωραία, τα κρατάμε αυτά και πάμε, κρατούμε και πάμε σε ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει και με την αρμοδιότητά σας στην κυβέρνηση. Μέχρι τώρα μιλούσαμε με την ιδιότητά σας και τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας ως καθηγητού διεθνούς δικαίου. Η Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών του Προσωπικού, ΠΟΣΔΕΠ, έχει κάποιες επιφυλάξεις με το γενομικό πρωτόκολλο με το οποίο ανοίγουν τα πανεπιστήμια. Υπάρχει κάποια δυνατότητα να βρεθεί μια συμφωνία των δύο πλευρών? Τις ενστάσεις καταλαβαίνω, τις κατανοώ και πρέπει να σου ομολογήσω ότι κάποια από αυτά που λένε και εγώ προβληματίζομαι. Δεν είναι μια ιδανική κατάσταση. Δεν είμαστε σε μια περιοχή χωρίς κορονοϊό. Αλλά κατεβαίνουμε με τα εξής στοιχεία. Το πιο πρώτο και πιο σημαντικό είναι ο τεράστιος αριθμός εμβολιασμένων φοιτητών. Κινούνται σχεδόν την Παρασκευή, την προηγούμενη, κινούνταν σε ποσοστό 77%. Πολύ πάνω από το μέσο όρο της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας. Στα μέλη ΔΕΠ σε ποσοστό 91% οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό σε ποσοστό 87%. Οι λοιμοξιολόγοι λοιπόν μας λένε ότι με αυτά τα ποσοστά και με μάσκες είσαι προστατευμένος. Και με τον έλεγχο. Αυτός ο έλεγχος όμως πώς θα γίνεται? Το δεύτερο είναι ο έλεγχος. Τα πανεπιστήμια, συνεννοηθήκαμε με τις πανεπιστημιακές αρχές, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα και νομίζω όλα τα πανεπιστήμια θα την πάρουν, να προσλάβουν έκτακτο προσωπικό, το οποίο θα κάνει αυτούς ακριβώς τους ελέγχους το επόμενο χρονικό διάστημα. Συγγνώμη. Δεν σας πέρασε ακόμα ο Δίχας που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα? Όχι, είναι ευτυχώς το τελευταίο που έχει απομείνει από ένα κρύωμα, παρένθεση, κακή περίοδος να κρυώνεις, όλοι θεωρούν... Σε κοιτούν όλοι λοξά. Ακριβώς, σε σημείο που κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάρω το πιστοποιητικό του που έλεγε ότι δεν έχω κορονοϊό και να το κρεμάσω στο λαιμό μου και να λέω παιδιά δεν έχω κορονοϊό, μιλήστε. COVID-free. Λοιπόν, τώρα τα πανεπιστήμια θα έχουν αυτό το προσωπικό, παράλληλα εάν επιθυμούν κάποια πανεπιστήμια θα το κάνουν με δικό τους προσωπικό, διοικητικό ή και καθηγητές. Θα ασκούν έλεγχο. Υπάρχει επίσης μία πλατφόρμα ηλεκτρονική, το EduPass, το οποίο θα δίνει την εικόνα στη γραμματεία κάθε εβδομάδα πώς έχει η κατάσταση, δηλαδή ποιοι είναι εμβολιασμένοι, είναι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο ή έχουν πιστοποιητικό, το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Σας λέω ένα παράδειγμα. Κοίταζα την νομική Αθηνών. Έχει ποσοστά εμβολιασμένων 85%. Αντιλαμβάνεστε ότι από υπάρχει τείχος, υπάρχει τείχος ανοσίας. Υπάρχει τείχος ανοσίας. Βέβαια υπάρχουν και ρογμές, γιατί το υπόλοιπο 15% είναι ρογμή. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι πραγματικό ή όχι, υπό την εξής έννοια, διότι υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό, λένε οι ειδικοί, που έχουν νοσήσει και οι οποίοι δεν το γνωρίζουν ότι έχουν νοσήσει. Οπότε θέλω να πω ότι εκτιμώ ότι πλησιάζουμε σε ποσοστά γύρω στο 90% κατ' ουσίαν στους φοιτητές σε ορισμένες σχολές. Ή τα ξεπερνάμε στα πολυτεχνία, ειδικά στις πολυτεχνικές σχολές. Είναι πολύ ισχυρό όπλο. Δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν πριν από τώρα το πέρσι το Μάρτιο. Να σας ρωτήσω λίγο στις θεολογικές σχολές πώς είναι περίπου τα ποσοστά. Πολύ άσχημα. Ορίστε. Πολύ άσχημα. Είναι γύρω στο 50%. Κρίμα. Και με αυτό να κλείσουμε, με την αισιοδοξία. Με αρκετούς από τις εκκλησιαστικές ακαδημίες και τις θεολογικές σχολές, πώς μπορούμε να αυξήσουμε αυτά τα ποσοστά, και νομίζω ότι ήδη οι καθηγητές, οι οποίοι είναι σε υψηλά ποσοστά, να το πω και αυτό, οι καθηγητές των θεολογικών θα αναλάβουν δράση στις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζουμε το άνοιγμα να πάει καλά, γιατί δεν μπορεί να χάσουν άλλες ώρες καμιά βαθμίδα της εκπαίδευσης. Ήδη τα εκπαιδευτικά κενά είναι μεγάλα από την προηγούμενη περίοδο και νομίζω ότι θα διοικηθούν πολλαπλώς τα παιδιά που τώρα είναι σε οποιαδήποτε βαθμίδα για την συνέχεια και της εκπαίδευσής τους αλλά και της επαγγελματικής τους καριέρας. Κύριε Σύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Πολύ ωραία συζήτηση. Που πήγαμε σε βάθος. Εμείς δεν κάνουμε συνεντεύξεις, κάνουμε συζητήσεις γιατί θέλουμε να πάμε σε βάθος, να δούμε την πραγματική πλευρά των προβλημάτων και να δώσουμε απαντήσεις. Και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε διάλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.